Γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, Αμπελόκηπους, εκεί μεγάλωσα, όλα τα παιδικά χρόνια εκεί πέρα. Η αφορμή ήταν φιλαράκια, λίγο μεγαλύτερα σε ηλικία, που ήδη ασχολούνταν, η ζήλια, κολλήσαμε το μικρόβιο και σιγά σιγά μπήκε στο δρόμο του. Εγώ γεννήθηκα στους Αμπελόκηπους, στη Θεσσαλονίκη γενικά, μέναμε στους Αμπελόκηπους, εκεί μεγάλωσα με δυτικές συνοικίες. Η πρώτη αφορμή ήταν τα παιδιά στα πάρκα που τότε παίζανε μουσική. Αρκετή μουσική παίζανε τότε και βλέπαμε, μαθαίναμε, παρακολουθούσαμε τι παίζουν αυτοί και θέλαμε να τους μιμηθούμε κι εμείς, γιατί γουστάραμε αυτό που κάναμε. Γεννήθηκα σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο Λουδία, και ήρθα μικρός, στους Αμπελόκηπους κι εγώ. Δεν ξέρω αν γεννήθηκα, φύτρωσα μάλλον, σαν το Ραδίκι, και δεν ξέρω κι αν μεγάλωσα. Μάλλον στους Αμπελόκηπους, με τη μουσική από μωρό. Τραγουδάω, χτυπάω τάπερ, χτυπάω τον εαυτό μου και από τότε κάνω αυτό. Γεννήθηκα στην ηρωική Καστανούσα Σερών και όπου πέρασα τα παιδικά μου χρόνια και μετά που επέστρεψαν οι γονείς μου από τη Σουηδία που ήταν μετανάστες, τα πρώτα χρόνια του γυμνασίου μετακομίσαμε Θεσσαλονίκη, στους Αμπελόκηπους, όπου και εκεί μεγάλωσα και ζήσα τα εφηβικά μου χρόνια. Η πρώτη αφορμή για να ασχοληθώ με τη μουσική ήταν ένα ταμπούρο που κατάφερα και πήρα μετά από σκληρό αγώνα στην 5η Δημοτικού και ήταν η πρώτη μου επαφή με τη μουσική γενικότερα. Και αυτό το ταμπούρο έγινε η αφορμή μέχρι σήμερα ακόμη να βρίσκομαι γύρω από τα τύμπανα και τα κρουστά. Γεννήθηκα στους Αμπελόκηπους και μεγάλωσα στους Αμπελόκηπους. Η πρώτη αφορμή για να ασχοληθώ με τη μουσική ήταν ένας φίλος μου που πηγαίναμε σχολείο μαζί, ο Σταύρος Ευαγγελίδης. Και αρχίσαμε και παίζουμε έτσι κιθάρα το βράδυ στα σκαλάκια για τα κορίτσια. Και έτσι ξεκίνησα να μαθαίνω και κιθάρα και να τραγουδάω.
ropes. You don't have to sell your body to the